Λίμπερο 107,4. Νιώθει. Θα δώσουμε την καλησπέρα μας μετά από πάρα πολύ καιρό και για πρώτη φορά μετά τις επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις στην ανδρική ομάδα μπάσκετ του Ηρακλής, τον κύριο Θόδωρο Δρακόπουλο, τον άνθρωπο που ηγείται αυτής της προσπάθειας, που βάζει τα χρήματά του, που αποτελεί ουσιαστικά τον πρόεδρο στην ομάδα μπάσκετ του Ηρακλή. Κύριε Δρακόπουλε, καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη. Τι κάνετε, είστε καλά? Καλησπέρα σας. Έχουμε καιρό να τα πούμε. Βέβαια, σας είδαμε στο γήπεδο στην πρόσφατη σας παρουσία στο Ιβανόφι για τα παιχνίδια Κυπέλου. Ως πρώτη γεύση από αυτό που βλέπετε, από αυτό που βγάζει η ομάδα με τις δύο ήττες, τη μία ήττα και την αγωνιστική της παρουσία στο κύπελο, είστε ικανοποιημένος? Θα έλεγα αρκετά ικανοποιημένος. Αλλά έχουμε πολύ δρόμο ακόμη να διαβούμε για να γίνουμε ομάδα. Και να δέσει η χημεία των παικτών μεταξύ τους. Να το ρωτήσω διαφορετικά, την ομάδα που θέλατε να δημιουργήσετε μαζί με τα άλλα μέλη της διοίκησης, μαζί με το τεχνικό team, την έχετε δημιουργήσει ή θα θέλατε κάτι που δεν έγινε, θα θέλατε κάποιους παίκτες να πάρετε που για χύψη λόγους δεν ήρθανε, είστε ικανοποιημένος σε αυτό το κομμάτι? Όλους τους στόχους που βάλαμε τους πετύχαμε. Ο μόνος στόχος που έχει απομείνει είναι ο Δημήτρης Χίλερ, που αυτός θα είχε κλείσει, απλώς είναι μια συγκυρία με το στρατό, με το στρατό και το ΑΣΕΑΝ. Και είναι η ιδιοσυγκρασία του συγκεκριμένου παίκτη. Και πρέπει να τη σεβαστούμε. Τώρα που το... πιστεύω ότι η Εθνική θα βγει μέσα στους 5, οπότε θα έρθει. Τώρα που το αναφέρατε, μόνο αυτό απομένει. Δηλαδή τα έχετε βρει σε όλα, έχετε συμφωνήσει σε όλα και περιμένουμε απλά να πάρει τον μπόνους από την ενόπλο. Ναι. Ήσασταν πρόσφατα, αν δεν κάνω λάθος, χθες σε ένα φιλικό της Εθνικής Ενόπλο με το Παγκράτη. Τι ακριβώς σας έχει πει, τι έχετε φουγκραστεί, αν θέλει να συνεχίσει τον Ηρακλή? Θέλει πολύ λάθος τον Ηρακλή, γιατί έχει ακούσει τα καλύτερα. Εκτιμάει ιδιαιτέρως και τον προπονητή και τη διοίκηση. Και το μόνο που φοβάμαι είναι να βγει η Εθνική μέσα στους 5 πρώτους, ώστε να πάρει τον πόνους και να μην φοβάται να χάσει το ΑΣΕΑΝ. Και έτσι είναι απλώς τυπικό το θέμα. Πιστεύω ότι η Εθνική θα βγει μέσα στους 5 πρώτους και ο Δημήτρης θα είναι μαζί. Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Κορέας, νομίζω είναι αυτό, έτσι? Της Κορέας, ναι. Φεύγουν σήμερα το βράδυ, τώρα στις 10. Μάλιστα. Άρα με Εθνική Ενόπλων είμαστε. Είμαστε με Εθνική Ενόπλων, ναι. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία να του ευχηθούμε. Εάν δεν είναι χτύπα ξύλο στην πεντάδα, τι γίνεται και δεν πάρει τα μπόνους που θέλει? Έχουμε λύσεις. Ναι. Έχουμε περιφερειακούς παίκτες που μπορούν να καλύψουν αυτό το κενό. Λύσεις εσωτερικές εννοείτε ή θα στραφείτε σε άλλη περίπτωση? Με τους ήδη υπάρχοντες παίκτες. Ναι. Έχουμε λύσεις. Απλώς θέλουμε να έχουμε ένα ρόστερ το οποίο να είναι γεμάτο σε όλες τις θέσεις. Και εφόσον... μπορεί να καλύψει άνετα σωστά θέση 3-4 και μας δίνει μια εναλλακτική λύση πολύ ποιοτική. Εφόσον, κύριε Δρακόπουλε, ο Χίλαρης τερματίσει πέμπτος με την Εθνική Ενόπλων, θα έρθει ως ελεύθερος από το Ρέθυμνο ή με μορφή δανεισμού? Όχι, θα έρθει ως ελεύθερος, γιατί έτσι κι αλλιώς από ό,τι γνωρίζω ο Δημήτρης ο Χίλαρης έχει ακολουθήσει δικαστική οδό, γιατί του χρωστάνε κάποια λεφτά και έτσι... Α, οπότε αποτελεί παρελθόν από τους κριτικούς. Ναι. Κάτι άλλο θα περιμένουμε μέχρι το τέλος των μεταγραφών? Προσπαθούσαμε για κάτι άλλο, αλλά δυστυχώς σήμερα δεν το προλάβαμε. Σήμερα τελειώνει, έτσι? Σήμερα τελείωσα, αλλά μέχρι τις 3 έπρεπε να το έχουμε κατορθώσει, αλλά δεν το κατορθώσαμε. Για πεντάρι να υποθέσω. Για ένα πεντάρι, ναι. Ναι. Αλλά δυστυχώς δεν το προλάβαμε και έτσι μάλλον δεν θα γίνει αυτό. Μεσούς της περίοδου έχετε το δικαίωμα για μια μεταγραφική? Έχουμε μόνο μια μεταγραφή δικαίωμα μέχρι τις 31-12 και αυτής άλλο Δημήτρης ο Χίλαρης. Α, οπότε κλείνει με τον Χίλαρη, ναι. Ναι. Γιατί σήμερα δεν είναι εφικτό να γίνει αυτή, οπότε θα γίνει και θα κλείνει, ναι, αυτή η έχουμε θέση. Δικαίωμα, λέει, μέχρι, από αύριο έχουμε δικαίωμα μόνο για μια μεταγραφή μέχρι το τέλος του χρόνου. Έχουμε δείγματα γραφής από την ομάδα και στα Μαυροσκούφια και στο Κύπελο, ειδικά με τον Αρκαδικό που ήταν πάρα πολύ καλή εικόνα της ομάδας και την σπουδαία ανατροπή που πέτυχε. Έρχεται το πρωτάθλημα. Ξεκινούν οι υποχρεώσεις το Σάββατο στις 5 στη Βέρεια. Ο Ηρακλής αντιμετωπίζει τον Φίλιππο. Εν ώψη της νέας σεζόν, τι θα θέλατε να πείτε για τη νέα χρονιά, πέρα από αυτό που είχατε αναφέρει τότε, ότι στόχος είναι η είσοδος στην πεντάδα? Ο στόχος παραμένει ο ίδιος, είναι η είσοδος στην πεντάδα. Πιστεύω ότι έχουμε πολύ καλό ρόστερ.
Νομίζω ότι μπορούμε μέσα στο υπαλόφωνο να κερδίσουμε όλους τους αντιπάλους μας. Αν το κόσμος είναι δίπλα του, που ήδη έχει αρχίσει και δείχνει τα πρώτα δείγματα ότι ο κόσμος ξαναγυρνάει. Εγώ προσωπικά είδα ανθρώπους μπασκετικούς που είχα να τους δω πολλά χρόνια και αυτό είναι ευχάριστο. Αυτό είναι ένα όπλο που δεν το έχει καμία ομάδα. Η έδρα δηλαδή νομίζω ότι θα μετρήσει πολύ. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι έχουμε πολύ καλό ρόστερ που μπορεί να χτυπήσει οποιοδήποτε. Μόλις ήρθα από το Μάτς Φάρος. Το κυπέλλου, πόσο ήρθε? Κέρδισε 15 πόντους ο Φάρος. Κέρδισε 15 πόντους ο Φάρος στα Τρίκαλα. Ναι, τα Τρίκαλα ήταν κουρασμένα, γιατί το να παίζεις δύο παιχνίδια σε τρεις μέρες με ταξίδια φαίνεται εμφανώς, ήταν καμία σχέση με εμάς. Οφείλω να μιλήσω ότι ο Φάρος έχει πολύ καλό σύνολο. Με Κακιούζη, με Παπαμακάριο, με τέτοιες. Με όλους, έχουν πολύ καλό σύνολο, παίζουν σαν ομάδα. Εάν εμείς παίξουμε σαν ομάδα όπως και αυτοί, νομίζω ότι δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Τώρα θα πω κάτι που το συζητούσαμε και τις προάλλες και με τον προπονητή, τον κύριο Πέρκο, ότι ο φετινός Ηρακλής με το ρόστερ που διαθέτει και την ποιότητα που έχει αποκτήσει σε σχέση με τον περσινό, εάν τον βάζαμε στο περσινό πρωτάθλημα της Α2, μπορεί να έκανε και πρωταθλητισμό. Φέτος όμως υπάρχουν εξίσου πολύ καλές ομάδες με χρήματα που ήρθαν και τρελά μπάτζετ για την κατηγορία και για τα δεδομένα αυτής. Δεν ξέρω πώς το σχολιάζετε. Βλέπουμε ένα Προμηθέα που έριξε πάρα πολλά λεφτά. Βλέπουμε μια Κίμη που έριξε πάρα πολλά λεφτά. Βλέπουμε ένα Φάρο Κερατσινίου που έριξε πάρα πολλά λεφτά. Ομάδες χωρίς φανέλα, χωρίς παράδοση, χωρίς ιστορία, χωρίς τίποτα. Από το πουθενά ξαφνικά εμφανίστηκαν στην Α2 και θέλουν να κάνουν και πρωταθλητισμό φέτος. Φέτος είναι κάτι πρωτόγνωρο. Εμφανίστηκαν πολλές ομάδες από το πουθενά με πολλά χρήματα. Όπως λέγεται. Αν κοιτάξετε την ιστορία του πρωταθλήματος, πάντως πάντοτε σε κάθε σεζόν εμφανιζόταν μια ομάδα η οποία ήταν ένα outsider χωρίς πολλά λεφτά και έβγαινε. Δεν σημαίνει ότι αν τους οδεύσεις πολλά λεφτά θα βγεις κιόλας. Η απάντηση δική σας και ως Ηρακλής σε αυτές τις ομάδες που έχουν εξοδέψει τόσα λεφτά και δηλώνουν ότι θα είναι φαβοροί για φέτος, ποια είναι? Νομίζω ότι εμείς κάναμε μια εξαιρετική ομάδα, εξαιρετικό ρόστερ που δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα από κανέναν. Χωρίς να ξοδέψουμε πολλά λεφτά. Και αυτό είναι η επιτυχία μας, νομίζω. Πιστεύω ότι θα είμαστε ανταγωνιστικοί σε κάθε επίπεδο. Αυτό που χρειάζεται να δέσουμε σαν ομάδα και να καταλάβει ο καθένας τον ρόλο του. Και να γίνει καλύτερη χημία μεταξύ μας. Θέλουμε λίγο δουλειά σε αυτό. Είμαστε πίσω. Θέλει χρόνο αυτό, έτσι. Ναι, αν ας πούμε προλάβουμε τον χρόνο εμείς, που θα το προλάβουμε πιστεύω, τότε δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Είπατε μια μαγική λέξη νωρίτερα. Βέβαια, τα λεφτά δεν φέρουν πάντα την ευτυχία, αλλά όχι, σε αυτό το επίπεδο χρειάζονται και είναι απαραίτητα. Βάσει του σχεδιασμού του δικού σας, των συνεργατών σας στην διοίκηση της ανδρικής ομάδας μπάσκετ του Ηρακλή, βάσει του μπάτζετ που έχετε αποφασίσει να έχει φέτος η ομάδα, στο συμπλήν, όπως λέμε, σε αυτό που έχετε κάνει ως πλάνο, βγαίνει η χρονιά? Θα δυσκολευτείτε? Θεωρείτε ότι δεν θα υπάρχει πρόβλημα? Είναι μια ερώτηση που πάντα κάνουμε στην αρχή της σεζόν, γιατί θέλουμε να είμαστε προσεκτικοί σε αυτό το κομμάτι που είναι πολύ σοβαρό και το ξέρετε καλύτερα από μένα, έτσι. Έχουμε κάνει προσεκτικές κινήσεις και πιστεύω ότι θα μας βγει. Εντάξει, δεν θα έχουμε ιδιαίτερο πρόβλημα. Έχουμε κάνει πολύ σωστή οικονομική διαχείριση, πιστεύω, και θα είμαστε σωστά, εντάξει. Δεν έχω καμία σχέση με αυτά τα μπάτζετ που ακούγονται από τους άλλους, αλλά εγώ δεν πιστεύω ότι αυτά τα λεφτά που ακούγονται είναι και τόσο αληθινά. Τι εννοείτε τώρα, δηλαδή ο Κακιούζης και ο Παπαμακάριος και δεν ξέρω εγώ, ένας Λιθουανός, δεν τον θυμάμαι τώρα, από τις Αλγύριες που πήρε ο Προμηθέας, όλοι αυτοί πώς έχουν έρθει, με ψίχουλα? Τώρα δεν είναι σωστή χημεία, άκουσα ότι πήρε 100.000 ο Λιθουανός. 100.000, Ναι, νομίζω ότι δεν είναι καλή χημεία στην ομάδα, αλλά ένας παίρνει 100 και άλλος παίρνει 10. Άλλος παίρνει 2, ναι. Ναι, 2. Ναι, αυτό νομίζω δεν είναι. Καλά, δικό τους πρόβλημα είναι αυτό. Δικό τους πρόβλημα. Ναι, είναι δικό τους πρόβλημα. Εγώ δεν θα έκανα ποτέ αυτό το πράγμα. Να έχει, δηλαδή, 10 φορές πολλαπλά σε λεφτά ένας παίχτης, νομίζω ότι δεν δένει καλά η χημεία της ομάδας. Εμείς προσπαθήσαμε να διατηρήσουμε τον περσινό κορμό,
και μπροστά θα βάλω 5 πολύ ποιοτικούς παίκτες. Mm-hmm. Και έτσι νομίζω ότι θα έχουμε πολύ καλή πορεία. Εξαρτάται από τι βασικά. Έχουμε τραυματισμούς ή όχι, γιατί πέρυσι κινδυνεύσαμε να πέσουμε από τραυματισμούς. Πιστεύω ότι η διαιτησία θα σταθεί στο ύψος της και θα μας σεβαστεί φέτος. Mm-hmm. Οπότε αν έχουμε τύχη, υγεία δηλαδή, και δέσει την ομάδα καλά, τότε θα είμαστε άκρως ανταγωνιστικοί. Να υποθέσω το Σάββατο θα είστε στη Βέρεια. Θα είμαι. Με το καλό, να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Αν μου επιτρέπετε μία προσωπική ερώτηση, γιατί έχουμε φιλοξενήσει ανθρώπους του Ηρακλή εδώ από την διοίκηση και μέλη της ομάδος και στελέχη της ομάδος, και οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, λένε για σας ότι αυτό που γίνεται φέτος το οφείλουμε στον κύριο Θόδωρο Δρακόπουλο, γιατί έχει βοηθήσει πάρα πολύ με τα χρήματά του, με την συμμετοχή του στην ομάδα. Ο Θόδωρος ο Δρακόπουλος έχει κάποιον να ευχαριστήσει ή νιώθει κάπως μόνος όσον αφορά τα χρήματα που ξοδεύει, όσον αφορά τις συνεργασίες που έχει σε χορηγικό επίπεδο ή οτιδήποτε άλλο? Είναι κάτι που το καλλιεργείτε τώρα και το δουλεύετε σιγά σιγά αυτό? Γιατί καλό είναι να υπάρχουν και συμπαίχτες, όπως λέμε, σε αυτές τις περιπτώσεις. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό, ότι αυτός είναι ο στόχος μου και το πλάνο μου, να μπορέσω να συσπηρώσω πολλούς υγιείς ηρακλητές ώστε να μας βοηθήσουν και για τα επόμενα χρόνια. Mm-hmm. Καμία ομάδα δεν είναι σωστά δομημένη αν εξαρτάται από έναν άνθρωπο. Αυτό είναι τραγικό λάθος. Αυτός ο άνθρωπος μπορεί ένα χρόνο δυο να είναι καλά, τον τρίτο να μην είναι τόσο καλά, οπότε δεν μπορεί να εξαρτώνται σύλλογοι όπως ο Ηρακλής από έναν άνθρωπο. Αυτό είναι τραγικό λάθος. Εμείς έχουμε σχηματίσει ήδη μια ομάδα από 5-6 ανθρώπους που ο καθένας δουλεύει... Ομάδα εργασίας ή οικονομική ομάδα? Ομάδα εργασίας κυρίως, αλλά και οικονομικά. Δηλαδή να το πω απλά, λεφτά αυτή τη στιγμή στην ομάδα βάζει ο κύριος Δρακόπουλος και κανένας άλλος, ή υπάρχουν και κάποιες άλλες πηγές εισόδων? Υπάρχουν και άλλες πηγές. Από τους υπολείπους της διοίκησης. Χορηγικά σε τι... Αυτό είναι σωστό, δείχνει πιο πολύ υγεία. Βεβαίως, και μακάρι να συνεχιστεί και να αυξηθεί. Χορηγικά σε τι επίπεδο είμαστε, τι μπορούμε να πούμε? Χορηγικά είμαστε σε υπό το μηδέν. Υπό το μηδέν, το γιατί? Το γιατί νομίζω πρώτον η οικονομική συγκυρία, mm-hmm, και δεύτερον διότι ακόμη δεν έχουμε φτάσει σε τόσο επαγγελματικά επίπεδο ώστε να έχουμε ένα τμήμα marketing που μπορεί να ασχολείται με αυτό. Αυτό είναι το επόμενο στάδιο. Άρα μπαίνετε σε διαδικασία κάποιον δικό σας ή συνεργατών σας προσωπικών σχέσεων, μήπως και μπορέσετε και αρπάξετε κάτι σε εισαγωγικά? Έτσι. Ακριβώς, ναι. Το ρήμα. Μάλιστα. Ας πούμε, προσπαθώ να έρθουμε σε επαφή με τον κύριο Μασούτη, μήπως μπορέσει να μας βοηθήσει. Υπάρχουν και άλλοι που θα μπορούσαν να βοηθήσουν. Mm-hmm. Έχουν τύχει και οι οικονομικές συγκυρίες τώρα που είναι τα πράγματα πολύ ρευστά. Είναι και έτσι, αυτό μας δυσκολεύει, ναι. Αφάνταστα. Αλλά... ο στόχος είναι αυτός, να μπορέσουμε να τραβήξουμε τους υγιείς ηρακλητές ώστε να μπορούν να είμαστε μια ομάδα που να βάζει ο καθένας από κάτι χωρίς να δυσκολεύεται οικονομικός και οικογενειακός. Μα γι' αυτό το ρωτάω, γι' αυτό το ρωτάω. Ναι. Όσοι περισσότεροι τόσο το καλύτερο. Ακριβώς, και αυτός είναι ο στόχος. Να μπορέσω να προσελκύσω όλους τους υγιείς ηρακλητές και να τους δείξω ότι γίνεται κάτι σωστό φέτος και κάτι υγιές και να μπορέσουν να έρθουν μαζί μας. Mm-hmm. Με ένα μικρό ποσό κάποιος, αυτό είναι πολύ θετικό και καλοδεχούμενο. Ψυχολογικά, και έτσι δεν τα βλέπει μια ομάδα. Σωστά. Ψυχολογικά, αυτό το τελευταίο τριήμερο που είδαμε ωραίο Ιβανόφιο και με τον Αρκαδικό και ωραίο Ιβανόφιο, καταλαβαίνετε πώς το λέω, ναι. Και με τα Τρίκαλα, σας ανεβάζει και εσάς προσωπικά την ψυχολογία για βέβαια να συνεχίσετε αυτό που έχετε ξεκινήσει? Βέβαια, ναι, αυτό με Παλμό, με Ρυθμό, με Ζωντάνια, είχαμε καιρό να το αισθάνθουμε. Και χωρίς επεισόδια. Καλά. Και αυτό πολύ θετικό. Νομίζω οι φίλοι αυτοί μας έδειξαν πάρα πολύ σωστή συμπεριφορά και αυτό με ευχαριστεί απάντησα. Διότι είναι ένα πρόβλημα που έχουμε με την Ομοσπονδία, οι οποίοι μας το τονίζουν κάθε λίγο και λιγάκι, το οποίο εγώ δεν το συμμερίζομαι. Νομίζω ότι... Καλά, η Ομοσπονδία, αν βήξουμε, θα μας τιμωρήσει με 4 κεκλεισμένων των θυρών. Τώρα δεν είναι, είναι λίγο υπερβολική. Έτσι, άμα ακριβώς, θέλουμε, ναι, να το θίξουμε αυτό, κύριε Δρακόπουλο, το θέμα, γιατί πέρυσι ήταν πάρα πολύ αυστηρή, λες και μιλούσαμε έτσι για τρομοκρατική οργάνωση τώρα, μην τρελαθώ. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς, και αυτό με ενοχλεί αφάνταστα και είναι ένας από τους στόχους που έχουμε φέτος, να μην δώσουμε δικαίωμα να μας τιμωρήσουν. Γιατί όντως άμα δείξουμε
θα μας τιμωρήσουν. Δηλαδή είναι απίστευτη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι. Καλή αρχή να ευχηθούμε με το διπλό στη Βέρεια, στην πρεμιέρα. Θα ήθελα να παρακαλέσω από το φύλαθρο κόσμο του Ηρακλή να έρχεται όσο πιο πολύ μπορεί. Βεβαίως. Στο Ιβαλόφ, γιατί είναι ο έκτος παίκτης που δεν τον έχει κανένας άλλος. Και τον έχει πολύ μεγάλη ανάγκη. Τον έχει πολύ και μεγάλη ανάγκη. Ακριβώς. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Καλό βράδυ να έχετε. Καλό βράδυ. Να είστε καλά.